Είναι πολύ υποκειμενικές καταστάσεις αυτές. Δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να γενικεύσει μια θεώρηση. Σε όποια κατάσταση και αν βρίσκεται ένας άνθρωπος, ανεξάρτητα την ιδιότητά του, αυτή αποτελεί μια πραγματικότητα για εκείνον. Δεν είναι ουτοπία. Ακόμα και αν βιώνει μια εμπειρία η οποία δεν γίνεται αντιληπτή από κανέναν άλλο, για εκείνον που τη βιώνει δεν είναι ουτοπία εκείνη τη στιγμή. Σε προσωπικό επίπεδο, το περιβάλλον του μικρόκοσμου των στιγμών που δημιουργώ εξαρτάται από το τι είναι αυτό που δημιουργώ. Εάν είναι η μελοποίηση ενός ποίηματος ή κάποιων στίχων, τότε το περιβάλλον αφορά τις λέξεις, μιας και ως δημιουργός οφείλω να ακολουθώ το λόγο. Εάν είναι μουσική για το θέατρο ή για κάποια ταινία, τότε το περιβάλλον ακολουθεί το όραμα του σκηνοθέτη. Σε μια διαφορετική συνθήκη, όταν εκείνο που γράφω δεν ακολουθεί κάποια γραμμή ή δεν συντριάζει με στίχους, τότε συμβαίνει μια πολύ γοτευτική αναζήτηση, η οποία δύναται να αποκαλύψει εκπλήξεις. Υπάρχουν κάποιες στιγμές βέβαια που δεν πατάω μόνο στο αντικειμενικό παρόν, ως διάθεση και ατμόσφαιρα. Ό,τι ζούμε αποτυπώνεται μέσα μας και κάποια βιώματα έχουν τη δύναμη να μετουσιωθούν σε μουσική, μια και κάνουμε τέτοια αναφορά. Σε οποιαδήποτε στιγμή, ακόμα και αν έχει περάσει αρκετός χρόνος από το βίωμα, έχουμε στη διάθεση μας έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό μνήμης, ο οποίος έχει την ικανότητα να ανασύρει και να δημιουργήσει συνάψεις με την παραμικρή αφορμή που θα βρεθεί.